Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Τάνια Μαντουβάλου. Υπερκόπωση και βαριά ίωση διαγνώστη στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος μετέβη το πρωί σε νοσοκομείο καθώς αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Οι γιατροί που τον εξέτασαν διέγνωσαν πως πάσχει από υπερκόπωση και βαριά ίωση και του συνέστησαν ξεκούραση και τη λήψη αντιβιωτικών. Ωστόσο, ο κ. Τουρνάρας επέμεινε να επιστρέψει στα καθήκοντά του και γύρισε στο Υπουργείο Οικονομικών. Λόγω της ασθένειας του Υπουργού αναβλήθηκε η συζήτηση ερώτησης για τα προνόμια των στελεχών των τραπεζών στη Βουλή. Την πρόσληψη τεχνοκρατών για την πράξη των φόρων, την ιδιωτικοποίηση της κρατικής περιουσίας και τη μάχη κατά της διαφθοράς, αλλά και αυτόματες περικοπές σε περίπτωση παρέκκλησης από τους στόχους του μνημονίου, ζητά το Βερολίνο από την Αθήνα ως αντάλλαγμα για την επιμήκυνση, γράφουν οι Financial Times. Νέα οικονομική βοήθεια ύψους 16 έως 18 δις ευρώ σχεδιάζει να προσφέρει στην Ελλάδα η Ευρωζώνη, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Der Handelsblatt. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η βοήθεια δεν αποκλείεται να αποφασιστεί κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 12 Νοεμβρίου. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει το απόγευμα η ομάδα εργασίας της Ευρωζώνης, η οποία θα ενημερωθεί από τον πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Παναγιώτη Τσακλόγλου, για το περιεχόμενο του προγράμματος δημοσιονομικής σταθερότητας. Το Euro Working Group θα προετοιμάσει τα επόμενα βήματα και το Eurogroup της 12ης Νοεμβρίου, οπότε πρέπει να ληφθεί απόφαση για την εκταμείευση των 31,5 δις, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με τα ταμιακά της διαθέσιμα. Μαραθώνιες είναι οι διαβουλεύσεις προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση με τη Δημάρ εν ώψη της διαφαινόμενης συμφωνίας για το πακέτο των μέτρων. Η κυβερνητική εταίροι μετά τη βελτιωμένη πρόταση της Τρόικας για τα εργασιακά συνεχίζουν και σήμερα τις αλλεπάλληλες επαφές μεταξύ τους για να υπάρξει συμβιβαστική λύση και να εκαμφθεί η επιμονή του κ. Κουβέλη στις θέσεις του. Πάντως, η κοινοβουλευτική ομάδα της Δημάρ τόνισε ότι δεν θα ψηφίσει τις αλλαγές στα εργασιακά, εκτιμώντας ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικές εκκρεμότητες. Έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Δημοκρατικής Αριστεράς στις 5.30 το απόγευμα. Νέα 24ωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι τραπεζοϋπάλληλοι, 24ωρη αποχή πραγματοποιούν και οι δικηγόροι της Αθήνας. Ανέστειλε την απεργία που είχε εξαγγείλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων. Στο Παρίσι, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να πάρει μέρος στις εργασίες της Συνόδου Προέδρων της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Εξωτερικές ειδήσεις. Τις νοτιοανατολικές ακτές της Κούβας έπληξε ο τυφώνας Σάντι, ενισχυμένος στην κατηγορία 2 με ταχύτητα 175 χιλιόμετρων την ώρα και σφοδρές βροχοπτώσεις μετά το πέρασμά του από την Τζαμάικα, όπου έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος. Ο τυφώνας ενισχύεται συνεχώς πλησιάζοντας την κατηγορία 3. 6 επαρχίες της νοτιοανατολικής Κούβας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής. Σε κατάσταση επιφυλακής έχουν τεθεί και οι Μπαχάμες και η Φλόριντα. Θετική επίδραση είχαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Βρετανική οικονομία. Η Βρετανία εξήλθε από την ύφεση το τρίτο τρίμηνο του 2012, αφού κατέγραψε ξανά ανάπτυξη έπειτα από τρία συνεχή τρίμηνα συρρήκνωσης της οικονομίας της, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση που δημοσιεύτηκε σήμερα. Αθλητική επικαιρότητα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Μονπελιέ στη Γαλλία στην τρίτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου του Champions League. Σήμερα στις 8 θα διεξαχθεί ο αγώνας Παναθηναϊκός Λάτσιο στο ΑΚΑ στο πλαίσιο του Europa League. Ο καιρός. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σημειώνονται στο Αιγαίο και στα νότια με βαθμία βελτίωση, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία φτάνει τους 24 βαθμούς. Στους 23 βαθμούς τα θερμόμετρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.